πραγματοποιούμε σήμερα συγκέντρωση εδώ μπροστά στα γραφεία της ΓΕΣΕ για να διαμαρτυρηθούμε για τη συμπεριφορά και τη στάση που κρατάει η ηγεσία εδώ της ΓΕΣΕ απέναντι στο νέο νομοσχέδιο, το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αντί αυτή η συνδικαλιστική μαφία, όπως την αναφέρουν οι εργαζόμενοι, να ενδιαφερθεί για αυτό το νομοσχέδιο και να οργανώσει την πάλη προκειμένου να μην περάσει, αυτό που την ενδιαφέρει είναι το πώς θα μπάσει μέσα στα συνέδρια, μέσα στα συνδικάτα τους εργοδότες. Την ώρα που δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, οι ΑΔΔΗ, εκατοντάδες σωματεία έχουν προκηρύξει απεργία για 18 Φλεβάρι ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο που θωρακίζει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αυτόν που έφερε ο Βρούτσης προς συζήτηση, ο διορισμένος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ κάνει συμβούλιο έχοντας δηλώσει ότι μικρό το κακό και δεν υπάρχει λόγος να αγωνιζόμαστε. Μας λέτε δηλαδή ότι είναι πολύ κακό για το τίποτα να βγαίνουμε στη σύνταξη μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Μας λέτε πολύ κακό για το τίποτα να δουλεύουμε μέχρι τα 60 χρόνια άντρες και γυναίκες. Μας λέτε πολύ κακό για το τίποτα να καταργούν τα βαρέα και από τη γυνά. Μας λέτε πολύ κακό για το τίποτα να κόβουν 200 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις. Μας λένε πολύ κακό για το τίποτα να κλείνουν το επικουρικό ταμείο, να το μεταφέρουν στο ΕΦΚΑ και 7 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι χρήματα των ασφαλισμένων να πηγαίνουν δώρο στις μεγάλες εταιρείες. Μας λένε πολύ κακό για το τίποτα για τους νέους εργάτες οι οποίοι για να πιάσουν 40 χρόνια δουλειάς πρέπει να δουλεύουν 3 ζωές αντιμετωπίζοντας την ελαστική μορφή απασχόλησης, τα 4 ώρα και τα 6 ώρα. Αυτός είναι ο ρόλος του, τον καταγγέλουμε και στους εργαζόμενους συνολικά στην εργατική τάξη και στο λαό και λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι περάσει από το χέρι μας να έχει επιτυχία αυτή η απεργία σαν βήμα κλιμάκωσης. Επίσης καταγγέλουμε ότι έχει πάρει ανταλλάγματα για να παίξει αυτόν τον ρόλο, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του νομοσχεδίου, αλλά συνολικότερα στην αντιεργατική επίθεση. Να παραμείνει ακούνητη και ακρόνητη στη θέση της. Γι' αυτό σήμερα συνεδριάζει για να ακυρώσει τις αποφάσεις δεκάδων ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων που απεργούν στις 18 του Φλεβάρι. Γι' αυτό τον λόγο συνεδριάζει σήμερα, γιατί επιδιώκει για να παραμείνει στις θέσεις της να κάνει ένα νόμο συνέδριο με εργοδότες και με νόμους αντιπροσώπους. Τα συνδικάτα, εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες που κινούνται σε ταξική κατεύθυνση παίρνουμε πρωτοβουλία στο επόμενο διάστημα να αναδείξουμε το τι φέρνει αυτό το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το πόσο επαχθές είναι για τους εργαζόμενους και πραγματικά να μην λάβουν υπόψη αυτά που είπε η ΓΕΣΕΕ, γιατί στην ουσία αποδείχθηκαν ότι είναι απεργοσπάστες. Τη στιγμή που η κυβέρνηση φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο τσακίζει ό,τι δικαίωμα είχε μείνει στην κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους, αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει λόγος για να διαμαρτυρόμαστε και όχι μόνο αυτό, λέει ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε το διάλογο, δηλαδή να συζητήσουμε για το πώς θα μας φάξουν. Επιβεβαιώνεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι είναι σε συνεργασία με τους εργοδότες και την κυβέρνηση για να υπονομεύσουν τον αγώνα της εργατικής τάξης απέναντι στο δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης. Δίνουμε λοιπόν τη μάχη τις επόμενες μέρες να οργανωθούν γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, περιοδίες στους χώρους δουλειάς από όλα τα συνδικάτα, να πάρθουν μαζικά συλλογικές αποφάσεις για την επιτυχία της απεργίας στις 18 του Φλεβάρι. Εμείς που βρισκόμαστε εδώ, εμείς που κάθε μέρα δίνουμε τη μάχη στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους,
λέμε και δηλώνουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να έχει επιτυχία η απεργία στις 18 του Φλεβάρι, για να καταργηθεί ο νόμος του κάτρου του Βρούση, για να πέσουν τα όρια συνταξιοδότησης και να έχουμε